Σήμερα θα δούμε το πώς μπορείς πάρα πολύ εύκολα να βάλεις το πιστοποιητικό εμβολιασμού σου. Ναι, έχω κάνει πολλά βίντεο γι' αυτό, αλλά τον πιο εύκολο τρόπο δεν τον ξέρεις ακόμα. Επίσης, θα σου δείξω ένα ακόμα τρικάκι το πώς μπορείς να σκανάρεις QR code χωρίς την κάμερά σου. Με ρωτήσεις πώς, θα το δεις ευθύς αμέσως. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Καθώς οι περισσότεροι που είστε εδώ δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι. Δεν ξεχνάς επίσης, καθώς μπαίνω στρατό, timygeo.gr για να ενημερώνεσαι καθημερινά και φυσικά Instagram, το οποίο θα μαθαίνεις τα νέα, τα ζεστά. Καθώς αυτά τα βίντεο πλέον θα είναι λίγο κονσέρβα, γυρίζονται σήμερα για τους επόμενους μήνες. Σήμερα θα σας δείξω ένα πάρα πολύ easy τρικάκι, το οποίο δουλεύει πλέον, αν όντως έχει βγει, το iOS 15.4 και από το event της Apple και μετά πλέον έχει γίνει ήδη το event, οπότε θα έχει έρθει και η αναβάθμιση του iOS 15.4. Οπότε αν έχεις εσύ κάνει update την iOS 15.4, πάμε να σου δείξω το πώς εύκολα μπορείς να σκανάρεις QR code από το κινητό σου χωρίς την καμερά σου και το δεύτερο να βάλεις το πιστοποιητικό του εμβολιασμού σου και είναι και πιο ωραίο ροζάκι, έτσι. Κατευθείαν μέσα στο Apple Wallet χωρίς να χρειαστείς 3ης και 4ης και 5ης και 15ης εφαρμογές. Λοιπόν, η διαδικασία έχει ως εξής, την ξέρετε όλοι, πηγαίνεις, κατεβάζεις από τον Gov το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό σου ή το ελληνικό πιστοποιητικό σου και το βάζεις στο κινητό σου. Έχω κάνει άπειρα βίντεο, μπορείτε να τα βρείτε σε αυτό το κανάλι. Οπότε πάτε να τσεκάρετε να δείτε πώς κάνεις τις διαδικασίες προηγούμενες. Καθώς τώρα βέβαια είναι πολύ πιο εύκολο. Οπότε ανοίγουμε το screen recorder και πηγαίνουμε στα files, καθώς εγώ το έχω κατεβάσει στα files. Οπότε δείτε τώρα τι γίνεται. Αν εσύ... το σήμα κατατάξεις. Λοιπόν, οπότε εσύ ουσιαστικά, αν έχεις κατεβάσει το πιστοποιητικό εμβολιασμού σου και το έχεις βάλει μέσα στα αρχεία σου, εάν πας στο πιστοποιητικό σου και προσέξτε τώρα, αυτό εδώ πέρα είναι μια φωτογραφία. Αν εγώ το κάνω zoom, δεν θα δουλέψει. Ωραία, οπότε τι κάνουμε? Κάνουμε ένα zoom εδώ, να πάει στο QR. Είναι PDF αυτό, δεν είναι φωτογραφία, οπότε πρέπει να το κάνουμε φωτογραφία. Οπότε το κάνεις φωτογραφία πώς? Κάνεις zoom και κάνεις ένα screenshot. Οπότε όταν εσύ κάνεις screenshot, αυτό θα πάει στις φωτογραφίες. Οπότε πας στις φωτογραφίες και στις φωτογραφίες το ανοίγεις. Τώρα εδώ πέρα σου βγάζει κάτω δεξιά το live text. Αυτό το ενεργοποιείς από τις ρυθμίσεις. Σας έχω δείξει στο προηγούμενο βίντεο το πώς το ρυθμίζεις. Το βίντεο λέγεται πράγματα για το iPhone στο οποίο δεν ήξερες. Σε εκείνο το βίντεο θα δεις πώς ενεργοποιείς και το live text αν δεν το ξέρεις. Πας από τις ρυθμίσεις και ενεργοποιείς το ζωντανό κείμενο ουσιαστικά. Αυτό. Τώρα εφόσον είναι ενεργοποιημένο, αν εγώ πατήσω το live text κάτω δεξιά, βλέπετε ότι αναγνωρίζει το QR. Αν εγώ το πατήσω το QR, βλέπετε ότι λέει άνοιγμα στο υγεία. Αν πατήσω άνοιγμα στο υγεία, βλέπετε ότι κάτω μας γράφει ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα προσταθεί στο wallet. Τόσο απλό είναι. Πατάς προσθήκη στο πορτοφόλι και την υγεία, το εμβολιαστικό έχει προσταθεί ήδη. Έχει προσταθεί, είναι κάπως έτσι. Σου λέει τη χώρα που βρίσκεσαι, ότι έχει γίνει επαλήθευση και εγγραφή από την Ελλάδα. Από κάτω σου λέει ημερομηνία γέννησης και το πόσο ετών είσαι. Και πάνω σου λέει ότι χορηγήθηκε 13 Ιανουαρίου του 2022 που έχω κάνει τρίτη δόση. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς πιστεύετε ότι έχει τελειώσει όλο αυτό. Δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμα θα πρέπει να υποδεικνύουμε το πιστοποιητικό εμβολιασμού μας. Καλό θα ήταν όμως να το έχετε και με τον πιο εύκολο τρόπο, καθώς πλέον είναι πολύ easy. Οπότε όταν κάνεις double tap και σου ανοίξεις τις κάρτες, είναι κάπως έτσι το πιστοποιητικό εμβολιασμού σου πλέον στο wallet. Είναι πάρα πολύ όμορφο να είναι έτσι. Πάρα πολύ τέλειο. Και γράφει τις απαραίτητες πληροφορίες. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό σύντομο βίντεο πώς να βάλεις το πιστοποιητικό εμβολιασμού σου αλλά και το πώς να σκανάρεις QR code από το κινητό σου χωρίς την καμερά σου. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Καθώς οι περισσότεροι από εσάς που είστε εδώ δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι. Δεν ξεχνάς γιατί μπαίνω στρατό, dimegeo.gr και Instagram για να μην χάνεις νέα, καθώς τα βίντεο από αυτά που έχω γυρίσει είναι για τους επόμενους μήνες. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.